Στη συνάντηση του Νταβός, ηγέτες της παγκοσμιοποίησης συζήτησαν για τη θεραπεία πολιτών με ψυχεδελικά φάρμακα. Στη γραφική πόλη, παράλληλα με μια συγκέντρωση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, σαμάνοι και εταιρείες με επιρροή παρουσίασαν το πρόγραμμα Medical Psychedelics House of Davos με σχεδόν 40 συνεδρίες και ομιλητές, με ερευνητές, επιχειρηματίες, επενδυτές και ορισμένους που θεωρούν τους εαυτούς τους σαμάνους. Αν και δεν αποτελεί μέρος βασικής ατζέντας του Νταβός, η οποία δεν επιτρέπει εμπορική δραστηριότητα, το πρόγραμμα διαθέτει χώρο στον κεντρικό δρόμο της πόλης, που παραδοσιακά παρουσιάζει εταιρείες του Fortune 500 στους συμμετέχοντες του συνεδρίου. Το πρόγραμμα δείχνει πόσο μακριά έφτασε η βιομηχανία των ψυχεδελικών. Είναι μια πραγματικά μεγάλη αλλαγή για τους παγκόσμιους ηγέτες να ρωτήσουν πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ψυχεδελικά, δήλωσε ο Μάρικ Χαζάν, Διευθύνων Σύμβουλος της Energy Holdings επιχείρησης με έδρα τη Νέα Υόρκη που φιλοξενεί την εκδήλωση. Η Energy είναι εταιρεία συμμετοχών για την Tabula Raja Ventures, επιταχυτή για εταιρείες ψυχεδελικών. Το πρόγραμμα στοχεύει να πυροδοτήσει συζητήσεις σχετικά με την υπεύθυνη διάθεση ψυχεδελικών για ιατρική χρήση και να ενθαρρύνει χώρες και εταιρείες να συμπεριλάβουν τέτοιες θεραπείες στην κάλυψη υγείας. Συμμετέχοντες ήταν επίσης το Ίδρυμα Τσόπρα, του Ντιπάκ Τσόπρα, η Σχολή Ιατρικής ΑΙΧΑ του Όρου Σινά, Ιδιωτική Ιατρική Σχολή στη Νέα Υόρκη, το Imperial College του Λονδίνου και το Πανεπιστήμιο της Οτάβα. Η βιομηχανία φτάνει στον Νταβός εν μέσω αναγέννησης του λαϊκού ενδιαφέροντος για τα ναρκωτικά. Τα περισσότερα εξακολουθούν να θεωρούνται παράνομα, αν και ορισμένες πόλεις έχουν αποποινικοποιήσει ορισμένα. Οι επικριτές φοβούνται ότι ορισμένοι ενδιαφερόμενοι, όπως αποκαλεί η δεξαμενή σκέψη της ΒΑΠ τους λομπίστες της, θα μπορούσαν να εξετάζουν τις μεγάλες επιχειρήσεις από τη μια πλευρά, αλλά και τη δυνατότητα ελέγχου των ανθρώπων από την άλλη. Οι 40 εκδηλώσεις στον Νταβός, με την εμφάνιση ανθρώπων που βλέπουν τους εαυτούς τους ως αμάνους, στο πλαίσιο μιας ημιεπίσημης συνεργασίας, βρήκαν το δρόμο τους εδώ. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς σε χώρες όπου οι ψυχοδραστικές ουσίες είναι νόμιμες, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται άνθηση του τμήματος της αγοράς. Η άποψη ότι ουσίες που συχνά εξακολουθούν να θεωρούνται παράνομα φάρμακα σήμερα θα μπορούσαν να έχουν θεραπευτικά αποτελέσματα κατά κοινών ασθενειών δεν είναι νέα. Η ιδέα έχει αφήσει εδώ και καιρό εναλλακτικές startups. Ο εθισμός μετατοπίζεται σε επιστημονικό επίπεδο. Π.χ. το Αυστραλιανό κράτος χρησιμοποιεί επίσημα χρήματα από φόρους για να ερευνήσει αν οι συνθετικά παρασκευασμένες μεθαμφεταμίνες από φαρμακευτικές εταιρείες αποτελούν επιλογή κατά του αλκοολισμού. Με φόντο την επικείμενη νομιμοποίηση της κάναβης υπάρχουν τόσοι άλλως μεγάλες οικονομικές δυνατότητες. Η παγκόσμια αγορά Μόνο η αγορά κάναβης, στην οποία κυριαρχούν ήδη μεγάλες εταιρείες, αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται τα επόμενα 5 χρόνια. Η παγκόσμια αγορά θα μπορούσε τότε να αξίζει ως 100 δισεκατομμύρια δολάρια, είπα. Ο ιστότοπος Walkenblick είχε ήδη αναφέρει πέρσι την υποστήριξη του ομίλου Amazon για παγκόσμια νομιμοποίηση. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Jeff Bezos κατέχει τετραπλάσια έκταση της Βιέννης σε σχέση με καλλιεργήσιμη γη. Η εταιρεία του μπορεί να έχει στόχο να κερδίσει μια Golden Hash Nose, γιατί η κάναβη έχει φτάσει από καιρό στο ευρύ κοινό. Πολλοί φοβούνται ότι ο πρωταρχικός στόχος των ελίτ είναι να μονοπολίσουν τα φυτά κάναβης και ότι η απελευθέρωση είναι τελικά φάρσα. Μερικοί ερευνητές υποπτεύονται ότι η ψιλοκυβίνη που βρίσκεται σε ορισμένα ψυχοδραστικά μανιτάρια έχει αντικαταθλιπτική δράση. Έτσι σύντομα, μια ΣΒΑΠ σπέζι θα μπορούσε να έρθει στη γωνία ώστε με τη θαυματουργή θεραπεία ενάντια στις σοβαρές συνέπειες του lockdown. Η συνταγογράφηση οπιοειδών ως ψυχοτρόπων φαρμάκων παρακολούθησης που θα μπορούσαν στην πραγματικότητα να αναπτύξουν πιθανότητες εθισμού. Τα ψυχοτρόπα φάρμακα είναι ήδη μια επιχείρηση δισεκατομμυρίων δολαρίων για τις παγκόσμιες φαρμακευτικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Pfizer. Εμφανίζεται ήδη αύξηση των ψυχιατρικών παθήσεων και τεράστια αύξηση τη χρήση των ναρκωτικών.